αποφασίσαμε το τμήμα δικαιωμάτων να έρθουμε σήμερα εδώ. Θέλαμε να δούμε, να έχουμε ήδη εικόνα τι ακριβώς συμβαίνει. Ό,τι ακούγαμε και διαβάζαμε, θέλαμε να δούμε αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι η πραγματικότητα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Είναι ακόμα πιο δύσκολη. Έχω δει πάρα πολύ κόσμο απελπισμένο με το πόθο και την ελπίδα να μπορέσει να φύγει. Μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι, γυναίκες πολλά, νέα αγόρια. Και αυτή την επιθυμία των ανθρώπων να φύγει δεν μπορεί να τη σταματήσει τίποτα. Το θέμα τώρα, το ζητούμενο είναι πώς θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε, να βρεθεί και να εξασφαλιστεί μια σταθερή διαλύση των ανθρώπων για να μην έχουν τραβάνει όλη αυτή την ταλαιπωρία, να μην ευθελίζεται η υπόλοιψη και η αυτότητα των ανθρώπων, να περιμένουν ώρες με στεμούλιο, χωρίς τροφή, χωρίς νερό, χωρίς περίθαλψη, στο πουθενά, γιατί στο πουθενά είναι οι σκηνές και όλη αυτή η υπονομή που εξηγεί εδώ πέρα είναι πάρα πολύ πράγματα. Το θέμα είναι λοιπόν να βρεθούν μια ασφαλή διάδοση, για να μπορούν οι άνθρωποι, οι αυτοπισμένοι και οι άνθρωποι που φεύγουν, εγκαταλείπουν τις αιστείες τους, δεν τις εγκαταλείπουν τυχαία. Βγήκαν στον δρόμο με τις πολιτικές και τα παιδιά, έχουν λόγο του πολέμου. Το ένα θέμα λοιπόν είναι να βρεθεί μια διάδοση να φεύγουν οι άνθρωποι με ασφάλεια και να ανοπιστεί μετά ένα μεγάλο για να μπορέσει να σταματήσει ο πόλεμος. Γιατί αν σταματήσει ο πόλεμος, θα σταματήσει και αυτό το προσφυγικό κύριο.